Αγαπημένοι φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι μας Rose TV για ένα ακόμη spoiler της αγαπημένης μας σειράς Ασμός. Ο Μαθιός και η Βασιλική πλέουν σε πελάγι ευτυχίας αφού τα πράγματα ξεκινούν να μπαίνουν και πάλι σε μία σειρά. Ο Αστέρης βγήκε από την φυλακή και είναι χαρούμενοι που τον έχουν και πάλι κοντά τους, ο Νικηφόρος ξέρει για την σχέση τους και η Βασιλική ασχολείται επαγγελματικά με κάτι που της αρέσει. Στο μεταξύ, ο Αμερικάνος έχει πάρει πάνω του τον φόνο του Στεφανή και αυτό κάνει τον Μαθιό να νιώθει ανακούφιση, αφού νιώθει πως έχει φυλάξει για τα καλά τα νότα του και το ένοχο μυστικό του δεν θα μαθευτεί ποτέ. Αφού όλα έχουν μπει σε μία σειρά, ο Μαθιός σκέφτεται πως δεν υπάρχει κανένας λόγος και κανένα εμπόδιο να μην μπορούν πλέον να περάσουν στο επόμενο βήμα. Θέλει να επισημοποιήσει την σχέση τους με έναν γάμο και δεν αργεί να κάνει την πρόταση στη Βασιλική. Κανένα εμπόδιο, εκτός της Βασιλικής, που δεν νιώθει ακόμη έτοιμη να προχωρήσει σε αυτό το βήμα. Φοβάται τις αντιδράσεις του χωριού που ο δεύτερος σύζυγός της είναι ξάδερφος του Μακαρίτη του άντρα της. Ο Μαθιός όμως δεν πτωείται. Την πιέζει να μην δίνει σημασία στα λόγια του χωριού. Οι πιέσεις που δέχεται από το Μαθιό κάνουν τη Βασιλική να δυσαρεστεί. Η νέα της δουλειά πηγαίνει πολύ καλά και έχει την ανάγκη να βρει τα πατήματά της, να βάλει όρια και να βρει τις ισορροπίες της. Αρνείται λοιπόν να παντρευτεί τον Μαθιό παρόλο που τον αγαπάει πολύ. Ο Μαθιός όμως συνεχίζει να την πιέζει στο θέμα του γάμου και φαίνεται πως αυτή του η πιεστική συμπεριφορά θα κάνει την σχέση τους να περάσει μεγάλη κρίση με τους πρώτους μικρούς καυγάδες να ξεσπούν ανάμεσα στο ζευγάρι. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, μην ξεχνάτε, like, εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεό μας. Σας ευχαριστούμε.